Σας απείλησα. Θα σας ζαζάρω. Να ξεκινήσω με μια διαφωνία. Καταρχήν δεν είναι μήλωση η κατάσταση. Δεν κάποιοι είναι. Προσπαθούν να διαφωνήσουν. Η κατάσταση έχει αρχίσει και ξεκαθαρίζει. Γιατί ξεκαθαρίζει? Ο κόσμος βρίσκεται μπροστά σε έναν κυκαιώνα, ναι, με το αν θα πάνε ή δεν θα πάνε οι μάρτυρες. Είναι μπερδεμένος, αλλά αυτό οφείλεται στα τεχνάσματα, στα τερτύπια της Επιτροπής και στον τύπο, τον περισσότερο τύπο. Ευτυχώς λίγο-λίγο ο τύπος αποκτά την αξιοπιστία του και δεν την κειμενούν, η οποία προσπαθεί να συσκοτήσει το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Φυσικά. Επιμένεται. Και οι μεθοδεύσεις που ακολουθούνται, όχι μόνο σε βάρος μου, διότι για μένα το θέμα δεν είναι προσωπικό πια. Είναι θέμα δημοκρατίας. Εγώ θα πω, ξέρετε, μερικά πράγματα παραμένουν επίκαιρα και αυτό είναι το ανησυχητικό. Εγώ θα σας πω ένα ερώτημα και μία δήλωση δύο μεγάλων πολιτικών που δεν είναι στη ζωή πια. Το ερώτημα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του πρώτου, που είπε ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Ναι. Και τη δήλωση του Μακαρίτη επίσης, μεγάλου πολιτικού της αριστεράς, του Ηλία Ηλιού, θα σας ταράξω νομιμότητα. Εγώ λοιπόν θα επαναλάβω. Θα τους ταράξω στην νομιμότητα και την απάντηση θα τη δώσω. Τον τόπο αυτό οφείλει να τον κυβερνά ο νομίμος και δημοκρατικά εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας. Αυτή τη στιγμή το ίδιο λέει και ο κύριος Σαμαράς για εσάς. Ο κύριος Σαμαράς. Το ίδιο έχει, λένε και οι εισαγγελείς οι οποίοι έχουν καταθέσει. Και οι εισαγγελείς. Οι τέσσερις. Τέσσερις πικραμένοι. Ναι, αλλά είναι οι οποίοι έπρεπε να έχουν πάει φυλακή μόνο από τις καταθέσεις τους. Αλλά η Επιτροπή μου δίνει εμένα τα πρακτικά, είναι υποχρεωμένη. Θα πάνε και στον Αεροπάγο. Ο εισαγγελέας στο Αεροπάγο θα τα δει. Αλλά. Όχι, το λέτε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Λέτε ότι θα έπρεπε να έχουν πάει φυλακή μόνο από τι καταθέσει. Από αυτά που λένε. Οι τέσσερις εισαγγελίες που σας κατηγορούν. Ο κύριος Αθανασίου τι είπε? 4,5 χρόνια. Ξέρετε, αυτό προσβάλλει την νοημοσύνη του ελληνικού λαού, αλλά και την ίδια την προσωπικότητα. Εγώ λέω ότι λέει αλήθεια, μόνο ότι είναι ψεύτης. Τι λέει? 4,5 χρόνια ερχόταν στο γραφείο μου, του συμπεριφερόμουν με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Ναι. Εγώ λέω ότι λέει. Είναι ψέματα, το επαναλαμβάνω. Ναι. Λέω ότι λέει ο ίδιος. Τι ισχυρίζεται, ναι. Ναι, ότι ερχόταν και του λέγα, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, αυτό, αυτό. Του φερόμουν με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο και παρόλα αυτά συνέχιζε να ερχόταν. Mm-hmm. Είχε άλλη επιλογή? Φυσικά. Να μην ξανάρθει. Mm-hmm. Ο εισαγγελέας δεν είναι υπάλληλος πολιτικής εξουσίας. Εγώ αντισαγγελέας νεαρός ήμουνα και αν διανοεί το ποτέ να έρθει στο γραφείο μου, όχι να μην πάρει τηλέφωνο. Αντισαγγελέας νεαρός, 30 χρονών, πολιτικός. Και να μου πει κάτι για κάποιο ρουσφέτη, ξέρετε, και όχι σοβαρά πράγματα. Τον απέμπεπα. Ο εισαγγελέας είναι πανίσχυρος. Δεν είναι ο κύριος Αθανασίου όμως μόνο. Είναι και άλλοι εισαγγελείς. Ανώτατη δικαστική λειτουργία. Ποιοι ανώτατοι? Δεν είναι ο κύριος Αγγελής, δεν ο κύριος Αγγελής για μένα τι είπε? Του έχει πει η κυρία Δημητρίου ποιος είναι ο Ρασπούτιν. Mm-hmm. Δεν έχει πει ότι είμαι εγώ ο Ρασπούτιν. Mm-hmm. Το ίδιο είπε ότι ερχόταν στο γραφείο μου και έπινε καφέ και είχε φιλικές σχέσεις. Και να ρωτήσουν την κυρία Δημητρίου. Η κυρία Δημητρίου όμως και η κυρία Παπασπύρου και ο κύριος Καλαγύρου τον έχουν διαψεύσει. Πάει και ο κύριος Αγγελής. Η κυρία Ράικου. Η κυρία Ράικου, η οποία είπε ότι εσείς αναφερόσασταν στον εαυτό σας ως Ρασπούτιν. Ναι. Η κυρία Ράικου λοιπόν είπε αυτό το πράγμα. Ναι. Ήταν βρέθηκε... η μόνη που το είπε αυτό ουσιαστικά. Η μόνη που εσείς, το είπε. Εσείς το ίδιο που... Το είπα και χτες στην άλλο κανάλι. Τέσσερις Ευαγγελιστοί, τέσσερις εξής τρεις, οι επόμενοι δύο, ένας η κυρία Ράικου. Mm-hmm. Ο Ιωάννης έλεγε. Ναι. Η κυρία Ράικου λοιπόν τι είπε? Ότι 30 χρόνια από τη δεκαετία του 90 αυτό αποκαλούμε Ρασπούτιν. Ναι. Και το ξέρουν όλοι. Κανένα εισαγγελέας δεν το έχει επιβεβαιώσει. Και επιπλέον ο κύριος Αθανασίου, ο οποίος πνεημένε εναντίον μου και τώρα δεν είναι ώρα να εξηγήσω τους λόγους. Γιατί να πνεημένε? Θα σας τους πω αμέσως μετά, να σας πω μόνο αυτό. Και ο κύριος Αθανασίου λοιπόν λέει ότι με ξέρει 40 χρόνια, γιατί είναι μεγαλύτερος στην ηλικία από την κυρία Ράικου, επειδή είμαστε γείτονες και επειδή είμαστε περίπου, είναι λίγο νεότερος από μένα, κάναμε παρέα, είμαστε οικογενειακές, φιλικές σχέσεις, δεν είχε ακούσει ποτέ να αυτό αποκαλούμε Ρασπούτιν, ούτε είχε ακούσει κανέναν άλλον. Στην κρίση του ελληνικού λαού. Να πάμε λίγο στους μάρτυρες, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Γιατί για αυτό που έλεγε και ο Άκης για το Μήλο, δεν είναι Μήλο το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουμε βγάλει άκρη για το πώς θα εξεταστούν μα είναι οι μάρτυρες. Αυτή δεν είναι μια απόδειξη. Γι' αυτό είναι μια δεν έχουν πάει ακόμη να καταθέσουν. Είναι μια μεγάλη και ατράνταχτη απόδειξη της προσπάθειας συγκάλυψης. Το να καλεί η αρμόδια επιτροπή τους μάρτυρες να καταθέσουν είναι απόπειρα συγκάλυψης. Γιατί είναι απόπειρα? Με ποιο τρόπο τους καλεί? Με όποιον τρόπο αποφασίσει η επιτροπή. Δεν έχει δικαίωμα. Γιατί δεν η έχει? Η επιτροπή δικαίωμα. Είναι υποχρεωμένη να σέβεται την νομιμότητα. Μα ο Άγιος Πάγος εχθές είπε ότι είναι αρμοδιότητα της επιτροπής να αποφασίσει. Όχι, τι να αποφασίσει. Αν θα τους καλέσει, αν βιαίως θα τους προσαγάγει. Αλλά έχει πει προηγουμένως ότι είναι υποχρεωμένη να τους καλέσει. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση και τον νόμο. Τώρα να σας πω κάτι.
λέει ο απλός πολίτης. Και νομίζω ότι εύλογα το λέει. Ρε παιδιά, εδώ μιλάμε για το μεγαλύτερο αποσυστάσεις του ελληνικού κράτους. Άρα η οξύτητα την απόψη μου, ευχαριστώ. Λέει ο Παπαγγελόπουλος. Γιατί... Όχι ο Παπαγγελόπουλος. Το λέει ολόκληρη κυβέρνηση πριν έλεγε αυτό. Και δοσκόπησαν σε βάρος του κρατικού. Ναι, αλλά ακόμη λεφτά δεν έχουν βεθεί. Δεν έχει βεθεί ούτε σένση ακόμα. Δεν το ξέρουμε. Μέχρι στιγμής. 8 υποθέσεις έχουν αρχιοθετηθεί. 7, με συγχωρείτε. Αυτό καταρρύπτει λοιπόν την θεωρία περισκευωρίας. Ναι. Τι σοϊσκευωρία έτσι, υποθέσεις, μετά αρχιοθέτησης. Ναι, αλλά το αν βγήκε ή αν δεν βγήκε μπορεί να είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Αν ήταν σκευωρία θα τους είχαν ασκήσει μια διώξη. Λέει όμως ο κόσμος, δεν είναι το λογικό οι άνθρωποι οι οποίοι κατήγγυλαν αυτά που κατήγγυλαν αρχικώς να είναι στην πρώτη γραμμή έξω από την πόρτα και να λένε θέλω να τα ξαναπώ. Αυτό είπανε. Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι, κύριε Παυλόπουλε. Τους φωνάζουν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και ο ένας δεν πάει, οι άλλοι δεν πάει, βάζουν όρους. Τι αν δεν είχαν κάτι να φοβηθούν, αναρωτιέται απλώς κόσμος, για ποιο λόγο δεν πάνε να καταθέσουν με τον οποιονδήποτε τρόπο. Όχι, όχι, συγγνώμη. Καταρχήν πρέπει να εφαρμόζεται την νομιμότητα. Προφανώς. Πρέπει. Προφανώς. Η Επιτροπή ισχυρίζεται, η πλειοψηφία της, ότι ενεργεί ως εισαγγελέας. Ένας λόγος παραπάνω. Όχι, αυτό λέει ο νόμος. Δεν λέει, λέει ο νόμος. Ναι, ότι και το ισχυρίζονται. Για μένα ναι, δεν το τηρούν. Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητες εισαγγελέως. Άρα λοιπόν πρέπει να λειτουργούν σαν εισαγγελέας. Μάλιστα. Να τηρούν την νομιμότητα. Μάλιστα. Στην περίπτωση όμως αυτής της Επιτροπής, η πλειοψηφία, όχι όλα τα μέλη, ναι, η συνιστόσα, οι διεφθαρμένοι, μάλλον όχι, δεν είναι οι ίδιοι διεφθαρμένοι, αυτοί που ανήκουν, ξέρετε, το ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν για συνιστώσεις, η Νέα Δημοκρατία έχει συνιστώσεις. Δυστυχώς για τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, ο οποίος πρέπει να πάρει μέτρα για αυτό το πράγμα, γιατί είναι βαρύδι αυτό. Θεωρείτε το πράγμα. Ότι έχουν συνιστώσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Βεβαίως υπάρχει. Υπάρχει συνιστώσα της παράνοιας. Σε ό,τι φορά την Οβάρτης, ας πούμε. Γενικά το λέω. Η συνιστώσα της παράνοιας ποια είναι, ο Σαμαράς και ο Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα πω ονόματα. Γιατί ο Γεωργιάδης φωνάζει και ο Σαμαράς λέει παιδιά με κρεμάσατε στα μανταλάκια. Με βγάλατε ως λαδωμένο. Με βγάλατε, με στήσατε σε κάλπη στη Βουλή. Λαδωμένο. Ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες. Εάν κρεμάστηκε κάποιος στα μανταλάκια είμαι εγώ, κύριε Παυλόπουλε. Που έπεσε όλο το σύστημα το διεφθαρμένο, βρήκε ευκαιρία, υπήρξε μια ανίερη συμμαχία. Το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Το κομμάτι του, ένα μικρό θέλω να πιστεύω. Η διεφθαρμένη οικονομική ελίτ και κάποιοι επίορκοι κρατικοί λειτουργοί, οι οποίοι βρήκαν ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν τις διαφορές που έχουμε μένα από χρόνια. Αλλά να μην μείνουμε στα προσωπικά, να μείνουμε στους μάρτυρες. Ο νόμος είναι σαφής. Και εγώ το λέω, οι μάρτυρες πρέπει να πάνε. Πρέπει να πάνε όμως σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. Γιατί ποιος θα τους απειλήσει. Πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο. Μάλιστα. Ποιος θα τους απειλήσει. Ναι. Έχουμε δύο νεκρούς στην Οβάρτης και μία απόπειρα αυτοκτονίας. Εμπλέκονταν με την Οβάρτης οι δύο νεκροί. Βεβαίως. Το ξέρουμε ότι εμπλέκονταν. Βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, και πας περιπτώσει. Εγώ σας λέω δεν κινδυνεύει. Καλά, 1,5 χρόνο τα ονόματά τους έχουν γίνει Φέι Βολάν. Α, μπράβο. Και θυμίζω ότι ο πρώτος που τα έκανε Φέι Βολάν, ο πρώτος ναι, που αναφέρθηκε και είπε όταν ακόμη ήταν στην αρχή. Ο κύριος Πολάκης είχε ναι, βγει σε τηλεοπτική εκπομπή και είχε πει εγώ τους ξέρω τους μάρτυρες. Αν το έχει κάνει είναι λάθος του. Αλλά ξέρετε, ένα λάθος ή μια παρανομία δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχιστεί. Ναι. Ο νόμος είναι σαφής. Οι μάρτυρες ναι, πρέπει να καταθέσουν με τα εχέγγυα που τους παρέχει ο νόμος και η κοινή υπουργική απόφαση. Mm-hmm. Να πάνε σε ξεχωριστό χώρο, με αλλοιωμένη φωνή, με χαρακτηριστικά. Τι μήνυμα δίνουμε, κύριε Παυλόπουλε, όταν λέμε στον απλό μάρτυρα που θα τηλεφωνήσει στο 100 να πει ότι κάτω γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, ότι θα σε βγάλουμε στα μανταλάκια και μετά θα περάσει ο όποιος θίγεται να σε κάψει. Mm. Και γιατί εδώ αποδεικνύεται από την αρχή. Θα τους βγάλουμε τις κουκούλες, θα τους κάνουμε, θα τους δείξουμε. Mm-hmm. Και σήμερα άκουσα τώρα από εσάς το ρεπορτάζ που κάνατε στο διάλειμμα, mm-hmm, ότι είπε κάποιο μέλος της Επιτροπής, γιατί δεν βγαίνει να το πει με το όνομά του αυτό να τον περιλάβω, ότι δεν διαπραγματευόμαστε την εξέλιξη του μάρτυρα. Mm-hmm. Κύριοι, η νομιμότητα δεν διαπραγματεύεται στις δημοκρατίες. Mm. Είναι επιβεβλημένη. Και γιατί ο κόσμος... Τι είναι, μαγαζί του μπαμπά του ναι, να κανονίζει πώς θα μπουν ναι, μέσα οι πελάτες. Ναι, αλλά ο τα κόσμος λέει ο νόμος. Δεν είναι λογικό. Αλλά ξέρετε, λέει, εμένα αυτό γιατί με διευκολύνει. Γιατί κόφτεστε όλοι για την κουκούλα και το, το λέει ο νόμος, να τον αλλάξουν τον νόμο. Ναι, αλλά το συνδέεται με θανάτους, όχι μόνο εσείς, συνδέεται με αλφαγιώτα, ναι, με θανάτους, οι οποίοι δεν έχουν συσχετιστεί με την ιστορία της Νοβάρτης. Ξέρουμε αν ο Μαυρίκος... Ήταν μπλεγμένος και είχαν φανεί κάποια πράγματα. Μα πήρε φωτιά το αυτοκίνητό του, ξέρουμε ναι, κάτι άλλο. Δεν τα ξέρουμε, πέθανε ο άνθρωπος. Ναι. Πέθανε. Ναι. Το μεγάλο στέλεχος είναι... αυτοκτόνησε. Ναι. Και όλος παραδόξος... Ναι. Στην απόπειρα πήγε να του πάρει κατάθεση. Ευσπλεσμένα ναι, η κυρία Ράιχου. Συνδέεται δύο θανάτους με δύο. Εσχωρείτε. Τι εννοώ, αυτά που έχω διαβάσει στον τύπο. Ότι. Έγινε μια απόπειρα αυτοκτονία στο Χίλτον. Ναι. Και έστρεψε να του πάρει κατάθεση η κυρία Ράιχου.
Γιατί να πάει η κυρία Ράικου? Δεν έπρεπε να πάει η κυρία Ράικου. Δεν πάει ο επικεφαλής, στέλνει έναν επίκουρο. Δεν ήταν σοβαρή υπόθεση για να πάει. Μια απόπειρα αυτοκτονίας που το ήξερε. Είχε ενημέρωση. Αναρωτιέμαι εγώ. Άρα τι. Ξέρετε, τι πενίσεστε, δεν προλαβαίνουμε στα 15 λεπτά να ξεθεμελιώσω το φαύλο σύστημα που αυτή τη στιγμή εντάξει, επιχειρεί. Εδώ όμως σας κατηγορούν και για κάτι ακόμα, κύριε Υπουργέ, και θα σας το πω. Σας κατηγορούν για συμπαιγνία με την κυρία του Λουπάκη. Σας κατηγορούν. Βεβαίως, βεβαίως. Και λένε ότι η κυρία του Λουπάκη κρατάει όμηρους. Εχθές ο κύριος Γεωργιάδης αυτό έλεγε. Ας μου ασκήσει δίωξη. Γιατί δεν μου ασκεί δίωξη? Γιατί με κρατάει όμηρο να σέρνεται το όνομά μου και το στίγμα μαζί και η λάσπη ότι μπορεί και να τα έχω πάρει. Και δεν στέλνει τα έγγραφα στη Βουλή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την κυρία του Λουπάκη. Καταρχήν, κανένας δεν έχει καταθέσει κάτι σε βάρος μου σε σχέση με την κυρία Τουλουπάκη. Δεύτερον, όσοι το λένε αυτό δεν ξέρουν ή κάνουν πως αγνοούν την ιστορία της κυρίας Τουλουπάκη. Τι εννοείται? Η κυρία Τουλουπάκη έχει μια προσωπικότητα, ναι, έτσι, και μια ιστορία που απέχει πολύ από το να είναι δικό μου υποχείριο. Πώς απέχει? Και προχωρούμε. Και ποιανού άλλου υποχείριο μπορεί να είναι? Κανενός, αυτό λέω. Είπα, η κυρία Τουλουπάκη έχει μια προσωπικότητα έντονη. Ναι. Έχουμε διαφωνήσει πάρα πολλές φορές, ναι, όταν ήμουνα κι εγώ εισαγγελέας. Και δεν μπορεί να ελεγχθεί από μένα. Και υπάρχουν και άλλοι λόγοι που δεν είναι του παρόντος. Αλλά για να προχωρήσουμε τώρα. Κυρία Τουλουπάκη, είναι εισαγγελέας. Πάντως είναι η ώρα να τα πούμε όλα. Και κύριε Παπαγγελόπουλε, έχω την αίσθηση. Εγώ... Συγγνώμη, είναι... κύριε Υπουργέ, ο κόσμος. Βεβαίως να τα πούμε όλα. Έχει... Αρκεί να έχουμε το χρόνο και την περιθώρια. Να ολοκληρώσω. Είναι η πρώτη φορά που σας ακούμε πάντως να αναφέρεστε σε αυτούς τους δύο θανάτους και να τους συνδέετε τόσο άμεσα με το γεγονός ότι δεν καταθέτουν οι μάρτυρες. Είναι η πρώτη φορά που σας ακούω να το λέτε. Έτσι όμως, ξέρετε, δεν έχω και εμπειρία εγώ στην τηλεόραση. Παρακαλώ. Όχι, μένω σε αυτό γιατί προκαλεί αίσθηση, γιατί σας ακούω. Σας φυσικά, δεν είναι σοβαρό. Εδώ. Τόσα εκατομμύρια έχουν παιχτεί εδώ. Εδώ κάποιοι ασέλγησαν, όχι μόνο στον κρατικό προϋπολογισμό, ασέλγησαν σε βάρος Ελλήνων ασθενών που ήταν ετοιμοθάνατοι και τους βάζαν να αγοράζουν φάρμακα. Και στους δυστυχισμένους συγγενείς τους. Αλλά ξέρετε, μην τα ανοίγουμε γιατί. Ξέρετε, δεν τους πιάσατε όμως. Δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν τους πιάσατε. Αν ήμουν εισαγγελέας, θα τους είχα πιάσει. Εδώ για την προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι, σταθήκατε, δεν είναι θέμα. Σταθήκατε στα πολιτικά πρόσωπα για να κάνετε φασαρία. Είναι θέμα δικαιοσύνης. Ναι. Και αυτό αποδεικνύει το και ότι γιατί εγώ... ο κύριος Κοντονής κρατάει αποστάσεις από τους χειρισμούς σας. Ο κύριος Κοντονής. Ήσασταν μαζί στο Υπουργείο. Ναι, μαζί. Ο κύριος Κοντονής, καταρχήν, ξέρετε, μου βάζετε πολλά θέματα. Συγγνώμη, αλλά. Όχι, όχι, καλά κάνετε. Αλλά τι να κάνω, κάντε μια εκπομπή από το πρωί στις 7. Τι να κάνουμε, μαραθώνιο Νοβάρτης. Ένα μαραθώνιο μέχρι το μεσημέρι και πάλι δεν προλάβουμε. Λοιπόν, ο κύριος Κοντονής έβγαλε την πίκρα, όχι μόνο σε μένα, αλλά και στον κύριο Πρωθυπουργό. Είπε ότι εξαιτίας του Τσίπρα χάσαμε. Ναι. Που αν δεν ήταν ο Τσίπρας, εγώ θα επαναλάβω αυτό που ο Κατσιφάρας, αν δεν ήταν ο Ανδρέας, θα μας ήξερε το θηρορό μας. Ναι. Έτσι. Ναι. Τώρα, επειδή την ευθύνη στον Τσίπρα που φέρει 32% με όλο το σύστημα απέναντί του με τεράστια παραπληροφόρηση και έβγαλε και την πίκρα κατά του κύριου Καλογύρου. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με τον κύριο Κοντονή, τον σέβομαι. Αλλά είναι πικραμένος, λέτε. Είναι πικραμένος. Και αυτό φάνηκε πιο πολύ τα βάλε με τον Τσίπρα παρά με μένα. Και επίσης για τον κύριο Κοντονή θα πω γιατί δεν πάμε το πω. Λίγων ημερών είχε πει ότι εγώ είχα μαύρα μεσάνυχτα με την Νοβάρτης και ότι αυτό το χειριζότανε. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι μεμπτό στο χειρισμό της Νοβάρτης, ας αναζητηθεί στον κύριο Κοντονή και στον κύριο Καλογύρου. Μάλιστα. Είπαν ότι έχω μαύρα μεσάνυχτα. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην κυρία Τουλουπάκη. Ορίστε. Η κυρία Τουλουπάκη λοιπόν είναι εισαγγελέας. Ναι. Δεν υπάγεται σε μένα. Έτσι, στο Υπουργείο. Η όποια σχέση μας που μπορεί να υπήρχε λόγω τότε ήμουν εισαγγελέας, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Δεκάδες εισαγγελείς με ξέρουν και μου μιλάνε. Εγώ εκ πεποιθήσεως, αλλά επειδή ξέρω και το χαρακτήρα της, δεν θα διανοούμουν ποτέ να της πω κάτι. Θα χαντήσω το αποτέλεσμα. Αλλά πέρα από αυτά τα προσωπικά, πάμε θεσμικά. Η κυρία Τουλουπάκη, λοιπόν, ο εισαγγελέας κάτι της διαφθοράς, είχε τρεις επόπτες. Τρεις καλούς, δύο πάρα πολύ καλούς νομικούς. Και τον τρίτο, τον κύριο Αγγέλη, για να μην φανεί ότι έχω προσωπικά μαζί του. Άσχετα αν οι ευθύνες του είναι τεράστιες και αυτού. Αλλά τι να πρωτοαναδείξω τώρα. Και οι τρεις επόπτες ενέκριναν τις ενέργειές της. Επίσης υπήρχε εισαγγελέας του Αραιού Πάγου, κυρία Δημητρίου. Ενέκρινε τις απόφοδο της θέσης της. Γιατί φωνάζουν τώρα, λέτε. Ο κύριος Πλιώτας έχει αναλάβει από το Σεπτέμβρη. Ναι. Τώρα έχουμε Μάρτι. Τι έχουμε, Φλεβάρι, Μάρτι. Κοντά Μάρτι. Ο κύριος Πλιώτας είναι εξαίρετο εισαγγελέας και δεν επελέγει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν κομματικοποιώ. Γιατί δεν έχει παρέμβει κανείς, λέτε τόσο μεγάλο. Και λέτε τώρα, κύριε λοιπόν. Μακάρι να είχαμε. Συγγνώμη. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω εάν, επειδή συνδέσατε την ιστορία των προστατευμένων μαρτύρων με τους δύο θανάτους, αν θεωρείτε ότι στην περίπτωση που αποκαλυφθούν τα στοιχεία τους, που βγει η κουκούλα δηλαδή,
θα κινδυνεύσει ακόμη και η ζωή τους. Εγώ, θα βρεθούν μπροστά σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Εγώ είπα, θα τους ταράξω στην νομιμότητα, όπως σας είπα πριν. Εάν θέλουν να αποκαλυφθεί και αναλαμβάνουν ευθέως το ρίσκο, να αλλάξουν τον νόμο και να εμφανιστούν έτσι. Όσο όμως υπάρχει αυτός ο νόμος, είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να σεβαστεί τον νόμο. Και οι απειλές, θα τους βγάλουμε τις κουκούλες, δεν είναι τώρα, είναι από την αρχή. Εδώ υπάρχει σχέδιο ενορχιστρωμένο. Να τρομοκρατήσουν. Οι μάρτυρες κινδυνεύουν, αυτό νομίζω ότι ρώτησε και ο Άκης Παυλόπουλος. Εγώ δεν ξέρω αν κινδυνεύουν οι μάρτυρες. Εγώ ξέρω τι λέει ο νόμος. Ή λοιπόν εφαρμόζουμε τον νόμο ή παρανομούμε. Στην προκειμένη περίπτωση, τη δική μου, υπάρχει μια συνεχής, αδιάλειπτη, κατ' εξακολούθηση ενορχιστρωμένη παραβίαση του νομιμότητος και του συντάγματος. Θέλουν να δείξουν ότι εσείς τους βάλατε. Αυτό θέλουν. Ναι. Ότι εσείς τους βάλατε. Τους βάλατε να πούνε αυτά που είπατε. Εγώ τους έβαλα. Αυτό θέλουν να δείξουν. Αυτό θέλουν να δείξουν. Ναι, ναι. Μπορούν αυτό να το δείξουν. Εδώ φτάνουν στο σημείο να με συνδέσουν ένα σωρό υποθέσεις παράνομα. Το Σύνταγμα λέει ότι αν γίνει έρευνα έχουν παρανομήσει. Είναι όλα άκυρα όσα έχουν κάνει. Εμένα με διευκολύνουν. Ξέρετε, εγώ και να χάσω θα είμαι στο στρατόπεδο των έντιμων ηρωικά νικημένων. Αν κερδίσουν θα είναι οι διεφθαρμένοι νικητές. Κύριε Παγκελόπουλο, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Εγώ σας καλή σας ημέρα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Νομίζω θα συζητηθούν.